Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλωσορίσατε στο προφίλ από τη Βεργίνα τηλεόραση. Παγκύπρια διαμαρτυρία έξω από την νομική υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 4 το απόγευμα από πολίτες που στηρίζουν τον αγώνα της μητέρας του άτυχου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου και θα ζητήσουν παράλληλα την επιστροφή του ποινικού ανακριτή Σάβα Μάτσα στις έρευνες. Η απομάκρυνση του Σάβα Μάτσα μετά από απόφαση της νομικής υπηρεσίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της οικογένειας του Θανάση Νικολάου όσο και χιλιάδων πολιτών. Μένουμε στο θέμα. Πάμε στην μητέρα του Θανάση Νικολάου. Θα την έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, έχει έτσι πολλά συνεχή επεισόδια καθημερινά. Ήδη χθες η αστυνομία έχει παραλάβει το πόρισμα, έτσι, αυτό το πολύκροτο πόρισμα και θα αρχίσει τάχιστα τις έρευνες. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ηλιάνα Αντριάννα Νικολάου. Κυρία Αντριάννα, καλό σας απόγευμα. Ναι, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, όπως είπα και πιο πριν, έτσι πλήθος πολιτών οι οποίοι έχουν εξοργιστεί από την απομάκρυνση κυρίως του κυρίου Μάτσα, του ποινικού ανακριτή από την υπόθεση, θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο στις 4 το απόγευμα εκδήλωση διαμαρτυρίας εκεί στην νομική υπηρεσία. Λοιπόν, θα είστε και εσείς εκεί. Για πείτε μας περισσότερα, κυρία Νικολάου. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι συνέχεια κάνουν εγκλήματα εις βάρος μας. Τώρα, στην πράξη που κάνω για την πρώτη κυρία να απομαθεί τον κύριο Σάο, τον κύριο Μάτσα από την υπόθεση, είναι εγκληματική πράξη. Το λέω με πόνο ψυχή. Εκεί που έφερε ο άνθρωπος την υπόθεση μέχρι εδώ, το συνεδέδει που έκανε το φάκελο, το μυρικό φάκελο που αυτή, το λέτε μαζί μου, το φάκελο χωρίς να κάνει κανένα αποτέλεσμα, και την εμελέτησε, το εμελέτησε ο κύριο Μάτσα με τον κύριο Αλεξόπουλο και έφεραν την εγγόνηση μέχρι εδώ. Εκεί που θα έρχεται κάτι δηλαδή να προχωρήσουν να φτάσουν στους ενόχους να τον παρετήσει. Γιατί τον παρετήσει. Όπως είπε χθες καλύτερα ο Γενικός Εισαγγελέας, τον απομάκρυνε λόγω μη τήρησης της εμπιστευτικότητας του περιεχομένου του πορίσματος. Ναι. Αυτά όλα είναι παιχνίδια παιδικά. Δεν ήταν λόγος να τον απομακρύνει. Για όνομα του Θεού. Τα θέλουν να κάνουν όλα αυτά σκοτεινά, δηλαδή μέσα στα γραφεία τους χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος, χωρίς τίποτε. Δεν είναι κάτι το κακό ο άνθρωπος, ούτε να φέρει ονόματα. Εμείς, όλος ο κόσμος, θέλετε να είναι όλες οι υποθέσεις οι σκότους και να τις χρυγίζουν μόνο αυτοί. Χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Ένα δεν είναι σωστό. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία έχει 17 χρόνια το κόσμο περιμένει. Και θέλει να μάθει το τι έγινε. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, το ένα είναι τούτο, το άλλο. Αρνείται επισηματικά να δώσει το πόρισμα. Και αυτό είναι άλλο ένα εγκλήμα. Ποια είμαι εγώ. Τι είμαστε εμείς, η μάνα, οι γονείς. Είναι για το παιδί μας. Την υπόθεση την έφερα εγώ μέχρι εδώ. Δεν την έφερε ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας, ούτε η λειτουργή του. Αυτή την υπόθεση τη συσκότηζα συνεχώς, που συνάδελφοι βράχουν μπροστά Για ποιο λόγο, κυρία Νικολάου, για ποιο λόγο έτσι λέτε να... Τι υπενήσεστε δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό, δηλαδή... έτσι υπήρχε ένα σκότος γύρω από τις έρευνες της υπόθεσης. Η Γενική Εισαγγελία, για παράδειγμα, είπε ότι θέλει να ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Μα πού είναι ήδη η δυσκολία σου. Ήδη τα γραφεία τους ήδη, τους είχαν μπροστά μου τα χρόνια. Είναι δυνατόν τώρα να έρθουν να ρίξουν φως και να πούνε, ναι, συγγνώμη, κάνανε λάθος. Τώρα την έδωσε στην αστυνομία. Εμείς ούτε ξέραμε σε ποιους ακριβώς την έδωσε. Δεν έπρεπε να στείλουν μια ενημερωτική επιστολή όμορφα και πολιτισμένα όπως κάνουν παντού και όπως είναι και προηγουμένως. Και επί χρόνια είχαμε να γεωγραφείς. Σε εμάς δεν έστειλαν καμία επιστολή ούτε να μας ενημερώσουν ούτε τίποτε. Αν δεν έχουν φάξει από την υποθεσή, την οποία μας αφορά εμάς, είναι παρανομία. Η ίδια η νομική
νομική υπηρεσία παρανομή. Έπρεπε να είχαμε βάση του άρθρου 2 και βάση της υπόθεσης. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, έπρεπε να είμαστε παρόν, να λάβουμε και εμείς μέρος, να βοηθήσουμε με λίγα λόγια. Αυτή τη στιγμή θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε, έχουμε νέα στοιχεία, έχουμε κόσμο που μιλά και άμα. Πού να μπορώ να τα δώσω. Χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, κυρία Νικολάου, χθες ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι θα παραδοθεί σε εσάς την οικογένεια του αντιπροσωπευτικού. Μετά είχα ακούσει ότι θα παραδοθεί, έτσι, κουτσουρεμένο, δηλαδή δεν θα υπάρχουν τα στοιχεία, κάποια ονόματα κλπ. Πότε θα το παραλάβετε, δεν θα δεχθεί να το παραλάβετε έτσι. Πότε θα το παραλάβουμε. Μα ειδοποίησαν και τηλεφωνέχω και ίντερνετ έχω και... Εντάξει, μπορεί να σας παραδοθεί αύριο για παράδειγμα ή την Παρασκευή, δεν ξέρω. Να μου δώσει τι, να μοιράσει το μισό, να μου δώσει κάποια σοκολάτα και να μοιράσει τη μέση. Ναι. Εμείς είχαμε ακούσει από άλλους, όχι εμάς δεν μας ειδοποίησε κανένα. Εμείς οι γονείς δεν είχαμε ειδοποίηση από το Γενικό Εισαγγελέα, που είμαστε μια άδειες και ενδιαφέρομαι. Αφορά το παιδί μας. Αυτό τώρα νιώθω σαν να ζω μέσα σε μια δικτατορία και όχι δημοκρατία. Κυρία Νικολάου, πείτε μας για την εκδήλωση έτσι διαμαρτυρίας, πείτε μας περισσότερα που θα πραγματοποιήσετε το Σάββατο στην νομική υπηρεσία έξω. Δεν αντέχομε ένα άλλο, το απαιτεί και ο κόσμος, έχει τόσο καιρό, μπορώ να πω μήνες και μήνες. Που μου το εισηγούνται, αλλά τώρα έφτασε η ώρα και όπως το χτένι θα το κάνω, το έβαλα από μόνη μου και δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος θα με ακολουθήσει. Σύμφωνα με ό,τι λένε. Δεν μπορεί να μείνω σε χέρια στα πρόβλημα. Θέλω να έρθει πίσω ο διάφορος, να το πω έτσι, ναι. Ο διάφορος κύριος Μάτσας, γιατί όπως εγκαταντήσαμε, βλέπουμε πάρα πολύ διαφορά του, γιατί όπως πάνε τούτοι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι ο το πόλισμα και να μας πει ονόματα. Τι χειρίζονται, ποιος το έδωσε, τι θα χειριστούν την υπόθεση. Όταν έχω κάτι, κοιτάξτε, μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει, και όπως γίνεται να σας το πω έτσι, στον αέρα. Μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει, μάνα χαροκαμένη, εγώ είδα, ξέρω τι έγινε, είπε τέλος πάντων ένα μανέρος ή κάποιος εκεί, ξέρω, να μας πει ονόματα. Τι θα τα πω, για πέστε μου. Αυτά τα πράγματα είναι ωραία, είναι δικτατορικά. Υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Κυρία Νικολάου, υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο ιατροδικαστής ο Πανίκος Σταυριανού έστειλε μια επιστολή στην Αρχή Διερεύνησης Παραπώνων και Ισχυρισμών κατά της αστυνομίας, όπου ουσιαστικά καταγγέλει τους αστυνομικούς που διερεύνησαν την υπόθεση του θανάτου του Θανάση το 2005. Κοιτάξτε, ναι. Όταν ερχόταν στα δικαστήρια και επέμεναν ότι ο γιος μου έδωσε από την γέφυρα και ότι δεν είχε εξωτερική κάποση δίθεν και ότι το αίμα νηστεία ο τράπεζος του νεκροδομίου είναι από τον νεκροτόμο και δεν είχε καθάρισει καλά το τραπέζι από προηγούμενη νεκροδομή και ότι το ιάμος μέσα στο στόμα μου βρέθηκε ήταν επειδή κατέβηκε ο ποταμός και πήγε ιάμος μέσα στο στόμα. Μα αυτό από ό,τι ξέρω δεν ισχύει, διότι... Συγγνώμη, δεν έχει δικαιολογήσει τον εαυτό του για να πει «Μα αυτή η αστυνομία που δεν ερεύνησε». Και έρχεται τώρα να τη φταίει η αστυνομία, γιατί δεν έκανε τη δουλειά της σωστά. Από αυτό σημαίνει στη σκηνή μπροστά μου ότι έπεσε από την γέφυρα το παιδί μου. Και τελείωσε. Και η αστυνομία έγινε αμέσως. Ναι. Από ό,τι γνωρίζω, κυρία Νικολάου, στην δεύτερη θανατική ανάκριση ο ιατροδικαστής έτσι στο δικαστήριο είπε ότι μάλλον υποστήριξε ότι όταν ρωτήθηκε καλύτερα πώς το σώμα του εθνοφρουρού ήταν άθικτο αφού είχε πέσει από ύψος 30 μέτρων και αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι επειδή είχε βρέξει και ήταν ελαστικό το έδαφος ότι απορρόφησε
αν είναι δυνατόν δηλαδή, ότι απορρόφησε έτσι την πρόσκρουση το έδαφος και και έμεινε άθικτο το σώμα του γιού σας. Κάτι βεβαίως που ακούγεται και αστείο. Μα κοιτάξτε, 30 μέτρα, τώρα είναι λιγότερα τα μέτρα για το λόγο ότι φτιάξαν τη γέφυρα και έγινε επιχωμάτωση εκεί. Ναι, δεν έχει σημασία, μιλάμε για τότε. Ναι. 30 μέτρα να πέσει άνθρωπος από τόσο ύψος, ακόμα και βαμβάκι να ήταν στην περιοχή εκεί, θα αφήνε σημάδια. Ακόμη 10 μέτρα πάχος βαμβάκι να υπήρχε, πάλι θα... Ναι, κύριε, βέβαια. Και θα σας πω και κάτι. Ναι. Τώρα επειδή λέτε ότι φταίει η αστυνομία και ότι... Και έτσι λέει ο κύριος Σταυριανός, ο οποίος κατήγγειλε ουσιαστικά στην αρχή διερεύνηση του αστυνομικού, ότι φέρουν αυτή την ευθύνη. Ναι. Αυτή η διερεύνηση. Κάτι κύριε, γιατί όσα είπε ήταν όλα φλιαρίες. Και είπε ότι το στέρμα είχε σπάσει επειδή το χέρι του ήταν πάνω στην κοιλιά του. Και όπω ήρθε το χέρι, χτύπησε το στέρμα και το έσπασε. Δηλαδή, α μην με αναγκάζετε τώρα να πω και να καταδικάζω. Όχι, δεν θέλουμε να το κάνετε αυτό. Απαντώ στις ερωτήσεις σας. Ναι. Να μην μου εκφράσουν οι στρακατηγορίες. Όχι. Μα ούτε εμείς το θέλουμε αυτό, κυρία Νικολάου, προς Θεού. Όσον αφορά την άμμο που εντοπίστηκε τότε στο στόμα, αν δεν κάνω λάθος επίσης, υπήρξαν και δύο ειδικοί του τμήματος περιβάλλοντος, νομίζω. Κοιτάξτε και είπανε ότι δεν είχε ροή ο ποταμός. Ναι, δεν είχε ροή ο ποταμός. Είχε βρέξει, ναι, είχε βρέξει, αλλά η γη ήταν τόσο διψασμένη από όλο το καλοκαίρι που είχε τραβήξει το νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρία... Συγγνώμη, να τελειώσω. Ναι, βέβαια. Και αν είχε... Θα φαινόταν, εάν είχε ροή ο ποταμός, δεν θα σταματούσε έτσι εύκολα. Αυτό που κάνουν όλες οι αν θέτε, αστυνομίες του κόσμου, μέχρι και στην πιο υποανάπτυκτη χώρα, αν θέλετε, μια διερεύνηση, είναι να ληφθεί έτσι ένα δείγμα από την άμμο εκεί και να σταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις, να διαπιστωθεί αυτή η άμμος, για παράδειγμα, αν είναι της θάλασσας, αν περιέχει αλμυρό νερό, κάτι που δεν έχει γίνει. Και είναι και αυτό ένα... Ένα κωμικό, τραγικό, αν θέλετε, στοιχείο στην όλη υπόθεση. Ναι. Δεν είχε γίνει, πολλά δεν είχαν γίνει. Και το αυτοκίνητο μπορούσαν να πάρουν αποτυπώματα. Μπορούσαν να κοιτάξουν αν ήταν ζεστή η μηχανή ή όχι. Τίποτε δεν έκανα. Με ρώτησαν, μου λένε, γνώριζες πόση βενζίνη είχε μέσα το αυτοκίνητο του Θανάση. Μα για όνομα του Θεού. Τώρα ξέρω όμως η βενζίνη έχει το δικό μου, πώς θα ξέρω του Θανάση μου πόσα βενζίνη είχε. Δεν το ξέρωσαν καθόλου. Αποτυπώσματα δεν επήραν. Κάποιοι είπαν ότι ήταν κλειστό. Δεν ήταν κλειστό το αυτοκίνητο μου. Γιατί μου έφτασα στη σκηνή εκεί, αμέσως άνοιξα την πόρτα για να δω αν ήταν μέσα το παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν να πούνε ήταν κλειστό και δεν πήραν αποτυπώματα. Άλλος είπε αυτό και άλλος λέει, μα ήταν βρεγμένο και δεν μπορούσαμε να πάρουμε αποτυπώματα. Ήταν μόνο απ' έξω. Από μέσα δεν μπορούσε να πάρει. Βγήκαμε λέει να το νερώσουμε. Εσείς... Ναι. Εσείς θα ζητάτε και θα ζητήσετε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσετε το Σάββατο την επιστροφή του κυρίου Μάτσα πίσω στην υπόθεση. Κάτι που όπως όλα δείχνουν, κυρία Νικολάου, δεν θα γίνει. Δεν θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά σας, ούτε φαντάζομαι το αίτημά σας για να σας δοθεί το πόρισμα όπως είναι με τα ονόματα κλπ. Ούτε αυτό θα γίνει. Τι θα κάνετε εσείς από τούδο και στο εξής? Θα μας βλέπουν έξω από τα γραφεία τους. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα αποταθώ στο εξωτερικό για βοήθεια. Δεν θα μείνω. Ναι. Δεν θα μείνω γιατί αυτοί, όπως πάνε, θα αφήσουν την υπόθεση, εφανερώθηκε ότι είναι έγκλημα. Όπως πάνε αυτοί δεν θα θέλουν να φανερώσουν τα άτομα που έκαναν αυτή την αποτρόπια πράξη, αυτό το έγκλημα. Ναι, αλλά απ' την άλλη... Δεν ξέρω σε ποιους έδωσαν την υπόθεση του γιού μου. Δεν έπρεπε να μάθω. Δεν είναι δηλαδή δικαίωμά μου. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Ναι. Πού είναι οι νόμοι που καταπατούν, ήδη καταπατούν τους νόμους? Μάλιστα. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Έπρεπε να γνωρίσουμε εμείς τα πάντα. Γιατί εμείς μέχρι τώρα βοηθήσαμε, εμείς τα κάναμε όλα.
αυτή ήταν συνέχεια αρνητική σε όλα ό,τι πήγαμε να κάνουμε. Τώρα με το που παρέλαβε η αστυνομία το πόρισμα, ο αρχηγός αστυνομίας έτσι διόρισε μια ομάδα 4 ερευνητών να αρχίσουν τάχιστα τις έρευνες για να δούμε πού θα καταλήξουν, τι θα γίνει. Και ελπίζουμε έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Στο πόρισμα καταγράφεται με τον Ι και με το Σίγμα πάρα πολλές πληροφορίες, ονόματα, πολλές λεπτομέρειες. Να ρωτήσω κάτι? Ναι, βέβαια. Μπορεί η αστυνομία να κατηγορήσει την αστυνομία? Κοιτάξτε. Μπορεί ένας αστυνομικός να αποδώσει ευθύνη στον συνάδελφο του ή στον... Μπορεί, βέβαια, μπορεί κυρία Νικολάου. Βέβαια μπορεί, και βέβαια μπορεί και είναι υποχρέωση τους να το κάνουν. Το λέτε εσείς αυτό? Όχι, κοιτάξτε, αν πρόκειται για μια έτσι αμερόληπτη έρευνα, χωρίς παρεμβάσεις και είναι και αποφασισμένη και η Γενική Εισαγγελία και η Αστυνομία να φτάσει μέχρι τέλους, μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι. Βλέπετε, ήρθαν τα λόγια μου που σας είπα προηγουμένως. Αυτοί έπρεπε τουλάχιστον να μας ενημερώναν με μια ενημερωτική επιστολή. Δεν είναι και στη Λευκοσία δίπλα από τα γραφεία τους. Δεν πάρουμε εμείς να ταξιδεύουμε στη Λευκοσία γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Μια επιστολή να τη στείλει με το ηλεκτρονικά. Να το πάρουμε ή να μας ενημερώσουν τέλος πάντων. Ναι. Κυρία Νικολάου, αφού δεν μας ενημερώσαν, ναι, έχουμε τις υπόνοιες μας. Να σας πω και κάτι άλλο. Πάει ο νους μου και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όπως την παρόμοιες με τη δική σας. Η περίπτωση δική σας, επιτρέψτε μου να το πω αυτό εντός εισαγωγικών, είστε έτσι τυχεροί στην μαύρη ατυχία σας που έτσι... Αν μπορεί κάποιος να πει ότι προχωράει υπόθεσή σας, η υπόθεση του θανάτου του γιού σας. Υπάρχουν περιπτώσεις τότε με τον θάνατο της Στάλος, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 80. Μια κοπέλα 17χρονο μαθήτρια, η οποία δολοφονήθηκε βάναυσα, κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Η υπόθεση έχει κλείσει, δεν έχει πάει κανείς φυλακή. Υπάρχουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο το λέω ότι είστε τυχεροί στην ατυχία σας. Με αυτή την έννοια το λέω. Είμαι τυχερή που ζω σε αυτόν τον διεφθαρμένο κράτο. Καταλαβαίνω. Άμα δεν ξεσηκωνώ, Σωστά. Εσείς κάνατε την αρχή. Εσείς κάνατε την αρχή και εσείς δουλέψατε τόσο σκληρά. Δώσατε και δίνετε ακόμα την ίδια σας την ψυχή για να προχωρήσει η υπόθεση. Ναι. Και μπράβο σας. Δεν ξέρω πόσες άλλες μάνες θα είχαν έτσι αυτή τη δύναμη, το κουράγιο να φτάσουν και να συνεχίζουν. Μπράβο σας, ειλικρινά το λέω. Απλώς έτσι αναφέρθηκα σε προηγούμενες υποθέσεις για να πω ότι κάποιοι ήταν, δηλαδή έκλεισαν τελείως υποθέσεις, οι ψυχές αυτών των ατόμων, ναι, δεν έχουν αναπαυθεί, ούτε θα αναπαυθούν, γιατί έτσι οι ένοχοι δεν οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και ελπίζουμε τουλάχιστον έτσι να γίνει μια αλλαγή με αφορμή τη δική σας την υπόθεση. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε ο νόμος, ούτε το σύστημα. Είναι άνθρωποι που χειρίζονται τις υποθέσεις. Σωστά, και πολύ σωστά. Και δεν ξέρω ποιους έχουν πίσω τους και τα αφήνουν στα σκοτεινά όλα. Και εγώ δεν είναι η αρχή που έκαμα. Έκαμα την αρχή και συνέχεια 13 χρόνια και ενώ έφτασα στο παραπέντε, έρχονται μπροστά μου και μου δίνουν μια μέσα στα μούτρα και κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Να συνεχίσετε το έργο σας, κυρία Νικολάου. Δεν είμαι μόνιμο όμως τόσα χρόνια. Ναι. Δεν είμαι μόνιμο. Ναι, να συνεχίσετε το έργο σας. Είναι στο πλάι σας χιλιάδες κόσμου, έτσι, να σας υποστηρίξουν. Για μια ακόμη φορά, μπράβο σας, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και ελπίζουμε... Όχι, η αλήθεια να λέγεται... Ναι. Ανεβήκατε ένα Γολγοθά και συνεχίζετε να το ανεβαίνετε ακόμη. Δεν έχει φτάσει το τέλος. Ελπίζουμε τουλάχιστον να λάμψει επιτέλους η αλήθεια, να συλληφθούν όλοι αυτοί οι δράστες, ηθικοί, αυτούργοι και οι δολοφόνοι, έτσι θα το πω απλά, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να αναπαυθεί η ψυχή του γιού σας, έτσι που περιμένει εδώ και 17 χρόνια δικαίωση, όπως περιμένετε κι εσείς, με πόνο ψυχής καρτερικά. Θέλετε κάτι να πούμε, κάτι τελευταίο, ή να σας αποδεσμεύσω, κυρία Νικολάου?
Κοιτάξτε, αυτό που κάνω ναι. είναι μία δύναμη αόρτη. Ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς το κάνω. Λοιπόν, και δεν το κάνω για το παιδί μου. Το κάνω, δεν το κάνω μόνο για το παιδί μου. Και για άλλες μάνες που αντιμετωπίζουν, ναι, και για άλλες μάνες που είναι. Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Ακούτε με. Ναι. Είναι ένα ιερό καθήκον που πρέπει να αγωνιστώ πρώτον ναι και για το παιδί μου, αλλά και για την πατρίδα μου που την έχουν καταστρέψει κάποιοι. Εγέννησε ο τόπος διεφθαρμένα άτομα μέσα σε όλα τις υπηρεσίες που κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Mm. Εγώ δεν είχα παράπονο από το Γενικό Εισαγγελέα και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνος του και δεν μένει μόνος του τις αποφάσεις αυτές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ το κάνω και για τον τόπο μου, ναι. ο οποίος... Τα βάζετε για... παράλληλα με το σύστημα. Ναι. Τα βάζετε με το σύστημα, καταλαβαίνω. Ναι. Το σύστημα ναι. πώς το κάνει. Ναι. Το σύστημα εμείς ήδη το κάνουμε. Με τη συμπεριφορά μας. Και ο λαός που δεν μιλά, που δεν απαιτά, που δεν διεκδικά, δεν ενδιαφέρεται, κάθεται, ακούει και σιωπά. Και ό,τι του λένε... Είναι θεατές, ναι. όλοι. Λοιπόν, εμείς σε κάτω σε κάναμε και εμείς τους δώσαμε την ευκαιρία. Για... Που λέει, ναι. έβγαλε τον άνθρωπο χωρίς να κάνει κάτι το έγκλημα, χωρίς να εγκληματίζει, χωρίς να πει κάτι το σχήμα. Τι έκαμε ο άνθρωπος. Έδωσε μια ενημέρωση που περιμέναμε όλοι να μάθαμε. Και εγώ η ίδια η μάνα, ο πατέρας, τα μάθαμε από τις ειδήσεις. Κυρία Νικολάου, εμείς είχαμε να δώσουμε τα δύναμή του να μην μας δουν δικαιολογία. Ναι. Για ακόμα μια φορά να υπενθυμίσω στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει ότι το ερχόμενο Σάββατο στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την νομική υπηρεσία από την οικογένεια του άτυχου εθνοφρουρού, του Θανάση του Νικολάου. Θα παρευρεθεί, φαντάζομαι, έτσι και όπως όλα δείχνουν, πλήθος κόσμου για να σας υποστηρίξει, κυρία Νικολάου. Εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια, κουράγιο και δύναμη να έχετε για να συνεχίσετε έτσι αυτό το δύσκολο σας έργο και θα τα πούμε σε μια άλλη φορά. Να είστε καλά, καλό σας απολύτω. Για την οικογένεια, πατρίδα και θρησκεία, εκεί που πρέπει, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Γι' αυτό να δούμε. Λοιπόν. Η πατρίδα, η οικογένεια και η θρησκεία. Εγώ τώρα αγωνίζομαι για τα δύο, για αυτά τα δύο. Την οικογένεια που μου την έχουν κουτσουρέψει, που πήγαν το παιδί μου και το σκότωσαν κάποιοι άτιμοι. Μάλιστα. Γιατί επειδή είδε και δεν του άρεσα και του έκλεισαν το στόμα. Mm-hmm. Ναι, και του έχουν εκεί για να κάνουν κι άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έφτιαξε το παιδί. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα στην επιφάνεια. Και θα μάθει ο κόσμος και ποιοι κρύβονταν πίσω. Λοιπόν... Ένας μάτσας που μπορούσε να πει κάτι, τον έδιωξα. Ποιος θα τα βγάλει και θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω τι θα κάνουν πίσω μας. Εγώ τους ήθελα, πολύ ωραία και πολιτισμένα, να κάνουν μία επιστολή και να μας ενημερώσουν, να τη στείλουν. Έχουν και δύο υπερθεσμικό μου τα γενομείο. Εντάξει, ίσως να το κάνουν, κυρία Νικολάου, σε κάτι γνωστό. Και το τηλέφωνο. Μάλιστα. Και το τηλέφωνο. Λοιπόν. Δεν είναι κανένα ένα τηλέφωνο από αυτά τα γραφεία και να με ενημερώσει. Λοιπόν, θα είμαστε στο πλευρό σας. Θα στο βαθμό που μπορούμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Σας αφήνω. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό δελτίο. Ο πρόεδρος Ουκρανίας ανακοίνωσε σε μήνυμά του ότι ο Ουκρανικός στρατός προελάβει ταχύτητα στο νότιο μέτωπο, αναφέροντας παράλληλα πως απελευθέρωσε δεκάδες κοινότητες αυτή τη βδομάδα που είχαν καταλάβει προσωρινή Ρώσης εισβολή στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η Ρωσία δεν έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο καμίας από τις 4 επαρχίες που ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, αφού τα ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν δεκάδες χιλιόμετρα και εντός της Χερσόνας. Αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε μάλιστα ότι τα στρατεύματά του έχουν διαρρήξει την ρωσική άμυνα στο νότο, ενώ επεκτείνουν την ταχεία επίθεσή του στα ανατολικά, απειλώντας τις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων. Δεκάδες χωριά έχουν ήδη απελευθερωθεί μετά το ρωσικό ψευδοδημοψήφισμα μόνο αυτήν την εβδομάδα στις περιοχές Χερσόνα, Χάρκοβο, Λουγκάνσκ και Ντόνετσκ.
Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν νέα βοήθεια ύψους επιπλέον 625 εκατομμυρίων δολαρίων για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το νέο αυτό πακέτο παρέχει κυρίως συστήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποίησαν με αποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής οι Ουκρανοί. Η Ρωσία συνεχίζει πάντως να βομβαρδίζει αυτό που αποκαλεί στρατηγικούς στόχους. Οι εικόνες αυτές δείχνουν το αποτέλεσμα των ρωσικών επιδρομών σε ένα ηλεκτρικό υποσταθμό και ένα εργοστάσιο στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Επίσης, δημοσιοποιήθηκε βίντεο που δείχνει νεοσύλλεκτους από την Νότια Ρωσία να εκπαιδεύονται στο Ντόνετσκ, που ελέγχεται από τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της μερικής επιστράτευσης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καλέσει 300.000 άτομα. Λοιπόν, συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες, έτσι, με αμείωτο ρυθμό στην υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος σχετικά με ύποπτα μηνύματα υποκλοπής κωδικών πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, διάφοροι χρήστες λαμβάνουν μήνυμα από γνωστό τους πρόσωπο στο Instagram κυρίως, ο οποίος τους παροτρύνει να επενδύσουν σε διάφορα κρυπτονομίσματα, bitcoin και ούτω καθεξής. Τα μηνύματα αυτά είναι κακόβουλα και έχουν ως σκοπό το οικονομικό όφελος, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό του ίδιου του παραλήπτη. Με αυτή τη μέθοδο οι επιτίδιοι επιτυχάνουν πρόσβαση σε διάφορους λογαριασμούς χρηστών, τους οποίους ακολούθως χρησιμοποιούν για να ξεγελάσουν άλλους ανυποψίαστους χρήστες. Περισσότερα θα μάθουμε αμέσως τώρα από τον Γιώργο Κάρκα, τον υπεύθυνο δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γιώργο, σε χαιρετώ. Καλό σου απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, αυτές οι απάτες, αυτά τα κόλπα που σκαρφίζονται διάφοροι, και γυναίκες αποστολής και άντρες, συνεχίζουμε, έρχονται συνεχώς καταγγελίες εκεί στο ηλεκτρονικό έγκλημα, στο τμήμα. Για πείτε μας, για πες μας περισσότερα. Τα πράγματα είναι όπως τα αναφέρεις, Δημήτρη, το ίδιο πρόβλημα που είχαμε πριν λίγο καιρό συνεχίζεται, κατά διαστήματα αυξάνεται, κατά διαστήματα αυξάνονται κάποια άλλα είδη απάτης. Όσον αφορά το περιστατικό με το Instagram κυρίως, ναι, όντως είναι με το Instagram περισσότερο. Βασικά, οι επιτίδιοι ψάχνουν προφίλ τα οποία έχουν απήχηση στο κοινό, δηλαδή έχουν πολλούς followers και προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση με διάφορους τρόπους, είτε με την αποστολή μηνυμάτων, είτε με το να ξεγελάσουν το χρήστη να το πολεμήσουν στις κοστίες του. Αποκτούν πρόσβαση σε έναν τέτοιας ευτέλειας λογαριασμό και ακολούθως το χρησιμοποιούν για να πείσουν άλλους followers του ίδιου λογαριασμού, κυρίως για να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Το θέμα αυτό φαίνεται να παίρνει κάποιες διαστάσεις, καθότι είναι αρκετά τα πρόσωπα που τίθονται να ανοίξουν ηλεκτρονικά πορτοφόλια ούτως ώστε να βάλουν κάποια λεφτά μέσα και με σκοπό την επένδυση φυσικά, αλλά αντί να τα επενδύσουν τελικά τα μεταβιβάζουν με παρότριση των ερωθητών σε άλλα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, με αποτέλεσμα να χάνουν και λεφτά κάποιοι. Ναι. Κύριε Καρκά, το είπαμε πάρα πολλές φορές και εσείς το είπατε και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας και δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Όταν σας στέλνει κάποιος μήνυμα είτε στο email είτε στο Facebook είτε στο Instagram και σας ζητάει κάποια χρήματα, όπως είπες, δεν γίνεται δηλαδή να μην το απαντάτε για τον κόσμο, να μην το απαντάτε, να τους μπλοκάρετε, να το διαγράφετε, γιατί ξεγεγέστε, απαντάτε και πληρώνετε χρήματα, δηλαδή, τι να πούμε άλλο, δηλαδή, δεν χρειάζεται να απαντάτε αυτά τα μήνυμα, δεν είναι έτσι, κύριε Καρκά? Ναι, ως λαός, ναι, πολύ σωστά, λέτε, ως λαός του φαίνεται ότι είμαστε ευκολόπιστοι, ειδικά όταν έχει να κάνει με το εύκολο κέρδος. Πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά που πριν κάνουν την επένδυση, τα ψήφια κύματα μας παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο και μας αναφέρουν το περιστατικό πριν ακόμα προβούν στην επένδυση και τους εξηγούμε ότι πρόκειται για πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τόσο μεγάλο κέρδος. Είναι και κοντά στη λογική αυτό, ναι. Ναι, ναι, και θέλουν να δοκιμάσουν, δηλαδή, και μετά που πληροφορούμε τους αρκετούς από τους αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και μετά που τους πληροφορούμε και δια τηλεφώνου ακόμα ότι είναι απάτη, επιμένουν να επενδύσουν.
Ναι, ναι. Θα βάλω ένα μικρό ποσό και θα δω πώς θα πάει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν είναι δυνατόν. Γιώργο, τώρα όταν κάποιος, γιατί και οι γυναίκες έτσι είναι πίσω από, γιατί είχα λάβει και εγώ ένα μήνυμα για επένδυση στο Bitcoin. Για παράδειγμα, αν απαντούσα εγώ ή κάποιος άλλος το μήνυμα, τι θα γινόταν ακολούθως μετά, δηλαδή πώς πάει το, έτσι, το πράγμα, δηλαδή η κομπίνα. Απαντάς το μήνυμα, ναι. Ναι, απαντώντας το μήνυμα, βασικά αρχίζει μια επαφή με το σύντη, ο οποίος σου κάνει την προσφορά της επένδυσης. Σου δίνει μια προσφορά επένδυσης ότι θα βγει το τάδε νέο κρυπτονόμισμα, το οποίο θα έχει υψηλή απόδοση. Σε παρατρύνω να κάνεις αυτόν την επένδυση, να ανοίξεις έναν και ακόμα πολλές φορές σου στέλνει και σύνδεσμο να δεις τη διαδικασία που μπορείς να ανοίξεις ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Πολλές φορές αυτοί οι σύνδεσμοι που ακολουθάς ανοίγουν σε πλαστογραφημένες ψεύτικες σελίδες. Για παράδειγμα, μπορεί να προσποιούνται μεγάλες εταιρείες ανταλλακτήρια νομισμάτων, χρησιμοποιώντας ακόμα και τα σήματα των εταιρείων αυτών, ούτως ώστε να κάνουν το κοινό να πιστεί ότι πρόκειται για την πραγματικότητα. Μα και αφού πιστεί, τι γίνεται παρακάτω, δηλαδή στέλνουν τραπεζικά στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς συνεχίζει δηλαδή και τους... Δεν είναι τραπεζικά στοιχεία. Βασικά, όταν ανοίξουμε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, πρέπει να το κάνουμε μέσω ενός ανταλλακτηρίου, exchanger. Αυτά τα ανταλλακτήρια υπάρχουν και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Τα ανταλλακτήρια οφείλουν κατά την ώρα που ανοίγει το πορτοφόλι να κρατήσουν κάποια στοιχεία του πελάτη του. Ναι. Του πελάτη του είσαι τώρα. Τα στοιχεία που κρατούν είναι η υπόδειξη της ταυτότητας σου μπροστά από την κάμερα με μια φωτογραφία στο άνοιγμα του λογαριασμού. Άρα με αυτά τα βήματα ανοίγεις έναν λογαριασμό, μετά μεταφέρεις στο λογαριασμό αυτό από πιστοτική σου κάρτα κάποια χρήματα και ακολούθως παροτρύνεσαι να τα επενδύσεις στην τάδε εταιρεία πατώντας ένα σύνδεσμο. Που έχει ως αποτέλεσμα να γίνει τα επενδύσεις να τα κάνει να κάνουν φτερά. Να κάνουν φτερά. Έναν άλλο χρήστη. Ναι. Και σε άλλες περιπτώσεις, αφού αποκτούν πρόσβαση ένα άτομο στο λογαριασμό κάποιου άλλου, στο Instagram για παράδειγμα, ακολούθως με αυτό το προφίλ του ανθρώπου που έπεσε θύμα, ακολούθως του στέλνει, κάνει αποστολές μηνυμάτων σε άλλους χρήστες με βάση αυτό το προφίλ. Κάνει την αποστολή μηνυμάτων για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι για να βρει υποψηφία θύματα για επένδυση και ο άλλος λόγος για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλα προφίλ που έχουν πολλούς ακόλουθους, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά για να συνεχίσει την κομπίνα. Εάν το αντιληφθεί ο χρήστης, ο πραγματικός, και αλλάξει τους κωδικούς, τι γίνεται εκεί? Μπορεί να συνεχίσει. Αυτό είναι που παροτρύνουμε για το κοινό να. Μόλις αντιληφθούν τέτοια περιστατικά να αλλάξουν τους χωρικούς πρόσβασης, να χρησιμοποιήσουν τον ταυτοποίηση διπλής πρόσβασης, το dual factor authentication, δηλαδή ούτως ώστε όταν κάποιος θέλει να κάνει πρόσβαση στο λογαριασμό σου από συσκευή, η οποία δεν γίνεται συνήθως πρόσβαση στο λογαριασμό σου, να σου ζητά διπλή ταυτοποίηση μέσω του SMS. Ναι, σωστό. Σωστό. Με αυτόν τον τρόπο να ασφαλίζουμε τους λογαριασμούς μας για να μην είμαστε ευάλωτοι. Ναι. Για παράδειγμα, όταν γίνεται μια αποστολή τέτοιου έτσι, μηνύματος και βλέπουμε το όνομα και την φωτογραφία του αποστολέα, είτε άντρας ή γυναίκα, έτσι, μιλάμε για αυτούς τους απατεώνες. Με βάση αυτά τα στοιχεία, όταν έρθει κάποιος και το καταγγείλει στην αστυνομία, εσείς ως αρχές εντοπίζετε το άτομο αυτό? Το θέμα είναι ότι αν είναι πλαστό τη φωτογραφία που βλέπουμε να ανοίγει σε ένα πραγματικό πρόσωπο. Ανοίγει στο πρόσωπο ο οποίος ήταν ο πραγματικός χρήστης του προφίλ. Ναι. Τώρα, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιος δεν σκελετής από αυτό, πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία με ειδικό κανάλι που έχουμε με την εταιρεία Instagram. Εν πάση περιπτώσει, η Instagram ανοίγει στη Facebook. Μέσω των συγκεκριμένων κανάλων επικοινωνίας. Ούτως ώστε η ίδια η εταιρεία να μας παραδώσει, εάν αφορά την Κύπρο, και εδώ είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή θα μου δώσει τα στοιχεία πρόσβασης, το IP address από το οποίο γίνεται πρόσβαση, δηλαδή ο συγκεκριμένος λογαριασμός, νομίζω ότι ανοίγει στην Κύπρο. Αν δεν ανοίγει στην Κύπρο αυτό το IP, θα ενημερώσει τη χώρα όπου επηρεάζεται.
Δηλαδή ότι υπάρχει πρόσβαση στο account σου από IP address. Θα ενημερώσει η Facebook τις αρχές της συγκεκριμένης χώρας. Αν ανήκει στην Κύπρο, εσείς τι κάνετε όταν πάρετε αυτά τα στοιχεία? Αν ανήκει στην Κύπρο, η πληροφόρηση αυτή θα έρθει κοντά μας και αναλόγως με το αργείο που διερευνάτε, αν το αργείο που διερευνάτε τιμωρείται με πάνω από 5 χρόνια φυλάκιση, υπάρχει ειδική διαδικασία μέσω διαδικασίου για σύντηλε επικοινωνικό δεδομένο, δηλαδή για πρόσβαση στα στοιχεία του κατόχου χρήση. Δηλαδή θα βγει ένα διάταγμα που να λέει στην οποιοδήποτε παροχιάδη στην Κύπρο, ποιος ήταν ο κάτοχος χρήστης της συγκεκριμένης διεύθυνσης IP, στη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Και ακολούθως αυτό το άτομο δίνει κατάθεση, ανακρίνεται και κατηγορείται? Ναι, εξαρτάται από περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Σίγουρα το άτομο αυτό θεωρείται ως ύποπτο και θα ανακριθεί ή θα γίνει έρευνα στην ηλικία, είναι και όπως θα κρυβόνται, εξαρτάται από κάθε περίπτωση. Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι εκατοντάδες, χιλιάδες σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι χρονοβόρα η διερεύνησή τους. Δηλαδή, προλαβαίνετε για παράδειγμα, επειδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Ναι, σίγουρα η διερεύνηση όλων των ελληνικών που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς βουλευτές είναι πολύ χρονοβόρα και ο λόγος που είναι χρονοβόρα η διαδικασία είναι καθώς τα στοιχεία που χρειάζονται για τη διερεύνηση των υποθέσεων δεν βρίσκονται στο έδαφος της δημοκρατίας. Επομένως, αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα μπορεί να πω ότι ψηφίστηκε το δεύτερο πρωτόκολλο της σύμβασης περιοχών μέσω διαδικτύου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα των κρατών μελών όταν το ακυρώσει το κάθε κράτο μέλος φυσικά να έχουμε απευθείας πρόσβαση σε δεδομένα ενώ να κάνει αίτηση να ανακτήσει από Κύπρο στον παροχέα υπηρεσιών της άλλης εμπλεκόμενης χώρας απευθείας χωρίς να διαμεσολάβηση των αρχών της των αστυνομικών. Μάλιστα. Πολύ καλή ευθεία σε αυτή η κίνηση. Αλλά το καλύτερο, Γιώργο, έτσι, για να μην υπάρχουν όλα τα μπλεξίματα, αν θέλεις, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, που είπες και εσύ, είναι ότι δεν χρειάζεται να απαντάμε, να μπαίνουμε έτσι στη διαδικασία, να απαντούμε, να είμαστε περίεργοι σε αυτού του είδους τα μηνύματα, διότι είναι παραπλανητικά. Έτσι. Και αν αυτός που, ή αυτή που σας στέλνει το μήνυμα για να επενδύσετε, γιατί δεν το κάνει αυτή, ερωτηθείτε γιατί δεν το κάνει αυτή να κερδίσει τόσα χρήματα και το στέλνει σε εσάς, είναι κύριε Κάρκα, έτσι? Πολύ σωστά το λέτε, έτσι να το ξαναδούμε εγώ μια φορά ότι στην αλυσίδα του διαδικτύου για τον ηλεκτρονικό υπολογιστό ο αδύναμος κρίκος δεν είναι τα συστήματα, τα πληροφοριακά και το διαδίκτυο, ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς, δηλαδή ο χρήστης. Είναι ο χρήστης που θα πιστεί να δώσει με οποιοδήποτε τρόπο τους κωδικούς του και κατά συνέπεια την πρόσβαση σε τρίτα πρόσωπα, σε λογαριασμούς μας, με όλες τις συνέπειες που θα υπάρξουν. Είναι έτσι είναι αλλεπάλληλες αυτές οι υποθέσεις. Θα συνεχίζουν να σας απασχολούν, δεν θα πάψουν. Ελπίζουμε να μειωθούν σε κάποιο βαθμό. Τι να πει κανείς. Και στα email υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα και στο Facebook και σε όλα, έτσι, Γιώργο? Ναι. Σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνία, όπως είπατε, και μέσω του email και μέσω SMS και μέσω των διαφορών πλατφόρμων, Messenger, Viber κτλ. Και δεν είναι μόνο οι απάντες των επενδύσεων, είναι διάφορες απάντες που αντιμετωπίζουμε συνεχώς, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο να πείσουν το υποψήφιο θύμα είτε να απολέσει τον έλεγχο του λογαριασμού του δίδοντας τους κωδικούς, είτε να επενδύσει, είτε να αποστείλει χρήματα για δίθεν υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν, όπως ήταν τα μηνύματα με το DHL και την Κυπριακή Ταχυδρομεία, είτε να βάλει τους κωδικούς followers του στο σύστημα e-banking που διαθέτει της τράπεζας του, ούτως ώστε να απολέσει πρόσβαση στα account του. Πάντως στόχος είναι το κέρδος, το οικονομικό όφελος. Υπάρχουν βεβαίως και υποθέσεις, κύριε Κάρκα, που αφορούν και σεξουαλική παρενόχληση, έτσι. Κυρίως νεαρά κορίτσια. Ναι. Ναι, σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι υποθέσεις, οι οποίες είναι πολύ πολύ πιο σοβαρές, ναι. Οι οποίες αφορούν την περιοχή σεξουαλική εκμεταλλευση και ειδοποίηση, αλλά ακόμα και άλλα βίντεο που αφορούν ενήλικους που λαμβάνονται χωρίς την συγκατάσταση των ελληνικών, δηλαδή κάποιος σε πείθει αφού παριστάνει κάποιον άλλον να γυρίσει σε ένα βίντεο μπροστά από την κάμερα
και αν είσαι ενήλικας, επίσης τα προσωπικά δεδομένα σε αυτό και όχι στην παιδική πορνογραφία. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Ναι, αυτό με τους ενήλικες που λέτε για να φτιάξουν ένα βίντεο αφού πείθονται, πώς το χρησιμοποιούν αυτό ως μέτρο εκδίκησης? Ως μέτρο, όχι, τα περιστατικά αυτά ονομάζονται περιστατικά σεξτόσεων. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια όμορφη κοπέλα σε καλεί στο Messenger για να έρθει σε επαφή μαζί τη, γιατί για διάφορες προφάσεις, ό,τι είναι το προφίλ σου και τι ενδιαφέρουν κτλ. Όταν έρθει σε επαφή μαζί τη, αρχίζει να σου δείχνει κάποιο βίντεο που υποτίθεται ότι είναι η ίδια γυμνή μπροστά από το βίντεο, ναι, και σε καλεί να αφαιρέσει και εσύ τα ρούχα σου και το καθεξή. Όταν σχηματιστεί αυτή η εικόνα μπροστά στον υπολογιστή, αρχίζει να ζαμπηθεί ότι θα διαδώσει το βίντεο που έχει στην καρδιά τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν πληρώσεις σε κρυπτονομίσματα ένα χρηματικό ποσό. Γι' αυτό και ονομάζονται και σε εξτόσεις αυτά τα περιστατικά. Και αυτά τα περιστατικά τα βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις, κατά διαστήματα, με κυρίως θύματα να είναι άντρες, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σίγουρα. Κυρίως είναι άντρες. Όμως υπάρχουν διάφορα είδη κρυπτονομισμάτων. Υπάρχουν εφαρμογές που δεν εντοπίζονται καθόλου αν πληρώσεις μέσω κρυπτονομίσματος, έτσι. Ενώ σε κάποιες άλλες πλατφόρμες, να τις ονομάσω κρυπτονομισμάτων, γίνεται πιο εύκολο εντοπισμός τους. Ισχύει αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να ανοιχνεύσουν τη διαδρομή που ακολουθεί το κάθε κρυπτονομίσμα μέχρι να πάει στο ανταλλακτήριο. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν νομίσματα, ειδικά καινούργια νομίσματα, που δεν είναι πλήρως εντοπίσιμα, αλλά σίγουρα με την παρόν του χρόνου αναπτύσσουν εργαλεία που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ακόμα και αυτές τις περιπτώσεις. Και φαντάζομαι έτσι έχετε καταγγελίες από ενήλικους άντρες οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτού του είδους του εκβιασμού. Έφτιαξα ένα βίντεο. Ναι. Υπάρχουν διαστήματα καταγγελίες και τέτοια σφυσιωμένες. Μάλιστα. Κύριε Κάρκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, το οποίο είναι έτσι επιφορτισμένο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε λίγο.